είμαστε σήμερα εδώ πέρα έξω από την επιθεώρηση εργασίας, όπου έχει προγραμματιστεί το ραντεβού για την εργατική διαφορά για την απόλυση του συναδέλφου και συνδικαλιστή Αθανασόπουλου Κώστα, ο οποίος είναι ταμείο συνδικάτου οικοδόμων. Μια απόλυση η οποία δεν ήρθε έτσι ξαφνικά. Ο συνάδελφος ο Κώστας, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μας σε διάφορους κλάδους αλλά και στον κλάδο των κατασκευών, είναι πρωτοπόροι στους αγώνες από την πρώτη στιγμή που βιώνουν στο πετσί τους την εκμετάλλευση και κάθε αδικία. Ο συνάδελφος ο Κώστας Αθανασόπουλος πρωτοστάτησε μαζί με άλλους συναδέλφους στην οργάνωση του αγώνα για διεκδίκηση κλαδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην εταιρεία Ηλεκτροδυναμική. Αυτή ήταν η αιτία η εργοδοσία να προχωρήσει την απόλυσή του. Ένα δικαίωμα, βέβαια, η εργοδοσία που δεν το βρήκε έτσι ξαφνικά στον τρόμο μπροστά της, αλλά εδώ και χρόνια, εδώ και καιρό η εργοδοσία απαιτούσε να έχει το ελεύθερο να απολύει συνδικαλιστές. Ένα δικαίωμα δηλαδή που του το έδωσε η κυβέρνηση ψηφίζοντας τον νόμο Χατζηδάκη. Εμείς λέμε ότι στην πράξη πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος και οι εργαζόμενοι ήδη να το πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων, όπως έχει γίνει σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς όπου τα σωματεία και οι εργαζόμενοι πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ανακληθεί η απόλυση του συναδέλφου. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για να συμπαρασταθούμε στο συνάδελφο, το ταμείο του Σωματείου Οικοδόμου Θεσσαλονίκης, μετά την άδικη απόλυσή του. Μια απόλυση η οποία έρχεται μαζί με μια σειρά άλλων απολύσεων, όπως είχαμε στις υπηρεσίες φύλαξης, στους εργολαβικούς εργαζόμενους εκεί πέρα στη φύλαξη, την απόπειρα απόλυσης του γραμματέα του Σωματείου των εργαζομένων στη φοιτητική λέσχη και σειρά άλλες. Είναι μέρος μιας σειράς απολύσεων που έχουν να κάνουν με την απόπειρα της εργοδοσίας να δημιουργήσει σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να μην υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων. Το οργανωμένο ταξικό κίνημα θα δώσει απάντηση με συλλογικό τρόπο, με την αλληλεγγύη του, στην προσπάθεια κράτους και εργοδοσίας να φημώσουν κάθε φωνή αντίστασης, θα δώσουν απάντηση στους δρόμους, θα δώσουν απάντηση στους αγώνες.